Είστε συντονισμένοι στον Art FM στους 90,6, εκπομπή Πολιτικές Συνοικίες. Χρήστος Μητυλινιός πίσω από το μικρόφωνο του σταθμού. Και πάμε να καλημερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφό μου, τον Λουκά, τον Γεωργιάδη. Καλημέρα, Λουκά. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα και στους ακροατές. Θέλω να μπούμε στα δικά σου τα λιμέρια κατευθείαν, στα οικονομικά, γιατί εκεί είσαι αστέρι. Θέλω να πάμε στο κομμάτι αυτό των αναδρομικών. Καθημερινά ακούμε ότι θα δοθούν αναδρομικά, Τι αναδρομικά θα δοθούν και κατά πόσον ισχύει αυτό? Και θα τα πάρουν όλοι? Τι θα γίνει τώρα με αυτό? Λοιπόν, έχουμε μια καλή εξέλιξη. Θέλει να την παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, ότι είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Βέβαια υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από το 2014, έχει δρομολογηθεί. Δεν δίνονταν με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τώρα ήρθε η ώρα να δοθούν τα αναδρομικά στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, λιμενικό, πυροσβεστική, αστυνομία, πανεπιστημιακούς, γιατρούς, δικαστικούς. Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό, 820 εκατομμύρια ευρώ, και βέβαια θα ζεστάνει τις τσέπες των ενιστόλων αλλά και των άλλων που εντάσσονται στα ειδικά ενιστολόγια, μόνο που δεν ξέρω αν θα υπάρχουν αντίστοιχα εκλογικά όφελη για την κυβέρνηση. Και το λέω αυτό γιατί καλά τα λεφτά που θα πάρει ένας στρατηγός, κανένα 15-20.000 ευρώ για παράδειγμα, αλλά δεν νομίζω να ξεχάσει, ας πούμε, την στάση της κυβέρνησης στα ζητήματα των ενόπλων δυνάμεων και των ειδικά στα εθνικά θέματα. Ναι, στη Μακεδονία, στον Κατσίφα, τόσα πράγματα. Όπως επίσης και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με κρίσιμες δομές του κράτους, το τι συμβαίνει στην υγεία. Δεν νομίζω ο γιατρός να πάει και να ψηφίσει επειδή θα έχει ζεστάνει την τσέπη και ότι θα πάρει τα λεφτά, το αυτονόητο δηλαδή. Ούτε ο δικαστικός από την άλλη πλευρά με τα όσα γίνονται στην δικαιοσύνη. Και βεβαίως και πολύ εκπαιδευτική, αν λάβουμε υπόψη μας τι έχει συμβεί στο ελληνικό σχολείο. Η κυβέρνηση, τέλος πάντων, παίζει, ζεσταίνει τις μηχανές. Η λογική λέει ότι όταν μοιράζεις λεφτά και είναι εις βάρος το κλίμα, πας να αξιοποιήσεις το καλύτερο timing, εκεί δηλαδή που θα έχεις τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Έρχονται και οι μειώσεις των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά εκεί που γίνεται το μεγάλο μπέρδεμα είναι με τα αναδρομικά των συντάξεων. Α, μπράβο, εκεί ήθελα να σε πάω. Ακόμη και αν η κυβέρνηση πετύχει για ένα διάστημα να αναβάλει, γιατί πάνε πάρα πολύ καλά οι κατασχέσεις, έτσι, και οι ρυθμίσεις χρεών, και έτσι μπορεί να πάρει μια παράταση για τις συντάξεις από τους Ευρωπαίους, νομίζω ότι ο συνταξιούχος δεν θα σκεφτεί το γεγονός ότι δεν του κόπηκε η σύνταξη, δηλαδή, και μιλάμε για τους μισούς από τους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά, έτσι, περίπου ένα 200-300 από τα 2,5 εκατομμύρια. Δεν θα σκεφτεί ότι δεν του έκοψαν τη σύνταξη, θα σκεφτεί ότι κάποιοι του λένε και προσφυγή να κάνεις για να πάρεις αυτά τα 7, 8, 10, 12, 15 και 20 χιλιάδες ευρώ των αναδρομικών με βάση τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, είναι μάταιος κόπος. Γιατί επί της ουσίας το ελληνικό δημόσιο για λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα μπλοκάρει όλες αυτές τις αξιώσεις. Μιλάμε για ένα ποσό που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και για να τα πούμε λίγο τεχνοκρατικά, το σημαίνει ότι καταραίει την άλλη μέρα η οικονομία. Δεν υπάρχει κάποιος να σε δανείσει για να σου δώσει αυτά τα λεφτά, τα οποία και πρέπει να τα δώσει συνταξίχου και πρέπει να εξομοιώσει πλέον τις συντάξεις με βάση αυτές τις δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή θα χρειαστείς κάθε χρόνο επιπλέον 8-9 δισεκατομμύρια ευρώ. Από πού θα τα βρεις αυτά? Θα χρειαστείς 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να πληρώσεις. Να πληρώνεις τις συντάξεις, ναι, με βάση τις δικαστικές αποφάσεις. Κάθε χρόνο. Wow. Θέλεις 10 δις για τα αναδρομικά, αυτά που έχει βγάλει η δικαιοσύνη, και θέλεις άλλα τόσα για να καλύψεις από εδώ και πέρα την δαπάνη. Γιατί υποτίθεται ότι θα πρέπει να ξανάρθουν, λέει η κυβέρνηση, ότι υπάρχει ο νόμος Κατρούγκαλη. Ναι, αλλά εάν δεν μειωθούν οι συντάξεις των παλαιών ασφαλισμένων, θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη οι νέοι των παλαιών συνταξιούχων, θα προσφύγουν οι νέοι συνταξιούχοι στη δικαιοσύνη, οι οποίοι θα ζητούν εξίσωση με τους παλαιούς. Βέβαια. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι όσοι βγήκαν στη σύνταξη από το Μάιο του 2016 και μετά έχουν πολύ σημαντικές μειώσεις σε σχέση με παλαιούς ασφαλισμένους με τα ίδια χρόνια προϋπηρεσίας και με τα ίδια ένσημα. Ακριβώς. Δηλαδή ένας που βγήκε, ας πούμε, τον Απρίλιο του 2016 στη σύνταξη και έβγαλε 950 ευρώ και ένας που βγήκε τον Ιούνιο του 2016 στη σύνταξη με τα ίδια χρόνια, με την ίδια προϋπηρεσία, με τα ίδια χαρακτηριστικά, παίρνει γύρω στα 700-720 ευρώ. Αλλά είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή προκύπτουν νομικά ζητήματα εδώ πέρα.
και περιμένω να δούμε πώς θα τα... πώς θα τετραγωνεί στον κύκλο η κυβέρνηση όλα αυτά. Οι προσδοκίες της είναι ότι κάτι θα κερδίσει. Εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο μπορεί να κερδίσει κάτι από τους διορισμούς. Βγήκε βεβαίως, δεν μπορούσαν να κρυφτούν οι άνθρωποι τι σκέφτονται κιόλας με την απένταξη, όπως είπαν, των κληρικών από το μισθολόγιο του δημοσίου, αλλά θα επιδοτεί το δημόσιο τους μισθούς του, τους μισθούς τους. Ανοίγει ο δρόμος για 10.000 προσλήψεις. Λουκά. Να πούμε ότι έχει αυξηθεί το κονδύλι μισθοδοσία στο δημόσιο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2014. Που σημαίνει ότι έχουν γίνει πολλές νέες υπηρεσίες, έχουν απορροφήσει νέους δημοσίους υπαλλήλους και όλα αυτά βεβαίως θα τα ακούει με κάπως σε αυτή που δεν ήχουν και τόσο ευχάριστα για κάποιον που ανήκει στα 2 εκατομμύρια των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, σε 1 εκατομμύριο των ελευθέρων επαγγελματιών και στα 2,5 εκατομμύρια των συντάξιων. Έχει ανέβει κατά 1,9 δις η μισθοδοσία του δημοσίου. Ναι, ναι. Δηλαδή περίπου κάτι παραπάνω από το 50% του ΕΝΦΙΑ, του ετήσιου. Αν λάβεις υπόψη ότι τα βεβαιωμένα είναι τα εισπραχθέντα μάλλον 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ, μιλάμε περίπου για το 75% του ΕΝΦΙΑ, δηλαδή θα μπορούσες να έχεις το μισό ΕΝΦΙΑ αυτή τη στιγμή και να έχεις κάνει και κάποιες προσλήψεις. Ο ΕΝΦΙΑ έχει παραμείνει στα 2,65 δις. Ναι, έχει παραμείνει, είναι 3,2 δισεκατομμύρια η βεβαίωση, 2,65 δις είναι τα εισπραχθέντα. Α, τα εισπραχθέντα, okay. Τα εισπραχθέντα. Και αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τι θα σήμαινε η χρηματοδότηση ενός τέτοιου μέτρου. Πέρα από αυτό, αντί να επιδοτούμε, αντί να δίνει το κράτος να απομιζάμε τους φόρους στον ιδιωτικό τομέα για να διορίζει το δημόσιο, θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν στο δημόσιο να εξακολουθούν να έχουν δουλειά, αλλά με επιδοτούμενες εισφορές στον ιδιωτικό τομέα. Με επιδότηση των εισφορών και του εργοδότη και του εργαζομένου. Δεν το κάνει βεβαίως η κυβέρνηση αυτό, γιατί θέλει να δημιουργήσει, να έχει πολλές παγίδες μπροστά για την επόμενη κυβέρνηση. Βεβαίως υπάρχει μια ιδεολογική αντίληψη, προτιμάται ο δημόσιος τομέας από τον ιδιωτικό τομέα. Ναι, όλα αυτά λοιπόν δεν θα ξεχαστούν. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος κάποτε ψήφιζε το παλιό Πασόκ, τώρα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι βολεύονται, όσοι παρασιτούν και διάφορες ειδικές κατηγορίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αυτοί θα εξακολουθήσουν να πιστεύουν στη σημερινή κυβέρνηση. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά ίσως έχουν υπερεκτιμήσει λίγο στην κυβέρνηση την αντίδραση του εκλογικού σώματος σε σχέση με κάποιες παροχές, όπως τώρα για παράδειγμα, όπως είπαμε, των ενστόλων και γενικά των ειδικών μισθολογίων. Ή επίσης η ζημιά που γίνεται από τα αναδρομικά που διεκδικούν βάσει δικαστικών αποφάσεων 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Έτσι, μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Έχουν κατακλειστεί λογιστικά γραφεία, γραφεία εργατολόγων κτλ. Κτλ. Από τον κόσμο, ο οποίος πάει, πληρώνει ήδη άλλος 20, άλλος 50 ευρώ κτλ. Και η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα ευδοκιμήσουν αυτές οι προσφυγές. Αυτό το κόστος που προκαλείται από τέτοιες δηλώσεις είναι τεράστιο. Δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει στην κυβέρνηση. Είδαμε. Μάλιστα. Θέλω να κάνω μια άλλη συζήτηση, Λουκά μου. Θέλω να κάνω μια συζήτηση για το θέμα για αυτή την επιδότηση για τους ιερείς. Οι ιερείς και οι Μητροπολίτες διαφωνούν με αυτό το καθεστώς, λόγω του ότι δεν εξασφαλίζεται από πουθενά ο μισθός τους, πλέον σαν επιδότηση, καταρχάς μπορεί και από το ίδιο το κράτος κάποια στιγμή να υπάρξει μια περικοπή και να πει ότι για φέτος δεν σας πληρώνω, ας πούμε. Ναι, υπάρχει μια πλέον ανησυχούν οι ιερείς, γιατί έχει αλλάξει ήδη και το κομμάτι, είναι ασφαλισμένο πλέον στον ΕΦΚΑ, με όλα τα καινούργια χαρακτηριστικά που φέρνει αυτό το ασφαλιστικό υπερταμείο. Ανησυχούν για τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και βεβαίως κανείς δεν θέλει να χαλάσει η σιγουριά του να θεωρείται δημόσιος υπάλληλος. Γιατί αύριο πολύ απλά μπορεί να πει το κράτος πώς σας επιδοτώ 200 εκατομμύρια. Δεν έχω λεφτά, σας δίνω 100 εκατομμύρια, πηγαίνετε από εκεί και πέρα βρείτε τα μόνοι σας. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι μετά την τουρκοκρατία το σχεδόν το σύνολο του ελληνικού κράτους ανήκε στην Εκκλησία. Το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, σχεδόν το σύνολο, ανήκε στην Εκκλησία. Οι εκτάσεις και τα λοιπά. Ναι. Δόθηκαν εκτάσεις όπου έχουν αναγεθεί σήμερα εκατομμύρια ακίνητα, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Ναι.
Και γι' αυτό υπήρχε αυτή η ανταπόδοση προς την Εκκλησία. Ακριβώς. Βέβαια εδώ πέρα φαίνεται ότι πολλά πράγματα γίνονται βεβαιασμένα. Βιάστηκε η κυβέρνηση να ανακοινώσει μια συμφωνία που, όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μιλάμε για πρόθεση και όχι συμφωνία. Γιατί ξεσηκώθηκε ο Ιερός Κλήρος και από την άλλη πλευρά υπάρχει και η αντίδραση του Φαναρίου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μην ξεχνάμε ότι τα Δωδεκάνησα και οι νέες χώρες προς την Μακεδονία και τη Θράκη ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Κρήτη έχει το κεφάλι Εκκλησία. Άρα μιλάμε για τις Μητροπόλεις του 60-65% της υπόλοιπης ελληνικής επικράτειας. Είναι ένα ζήτημα, μια δύσκολη άσκηση για την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολη άσκηση και για την Εκκλησία. Το να λες όμως ότι βγάζω 10.000 κληρικούς από τις καταστάσεις του κράτους, που ψήνουν 200 εκατομμύρια, αλλά τους επιδοτώ με 200 εκατομμύρια, και επειδή αδειάζουν 10.000 θέσεις, θα προσλάβω 10.000 άτομα, όπου θα δώσω και άλλα 200 εκατομμύρια, ας ξαναδούμε λίγο το κομμάτι της αριθμητικής εκεί στην κυβέρνηση. Όπως επίσης γίνονται πολλά λάθη συντακτικά και ορθογραφικά που βγάζουν μάτια στο Twitter εκείνη τις αναρτήσεις που κάνουν διάφοροι υπουργοί και από το Μαξίμου, ας προσέξουν για να ξαναδούμε λίγο τέτοια ζητήματα. Να μάθουμε λίγο την αριθμητική. Η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν ξέρω κατά πόσον είναι εφικτά όλα αυτά. Δηλαδή, okay. Είμαστε τελικές πια για εκλογές. Ναι. Η κυβέρνηση τα παίζει όλα για όλα. Έχει ένα στόχο. Να μην βγει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη και να μην συμπληρώσουμε το κοινάλι τους 180 βουλευτές για να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας το 2020. Αυτό θέλει να ανακόψει ο κ. Τσίπρας, γιατί θα θεωρήσει και πάλι ότι δεν θα αμφισβητηθεί την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρχει προσδοκία διενέργειας εκλογών το 20 με το σύστημα της απλής αναλογικής. Αυτό όμως είναι και το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Αυτό βλέπουν οι ξένοι και σου λέει πού να πάω να επενδύσω σε μια χώρα που ίσως θα έχει και εκλογές με απλή αναλογική, που έχει το υψηλότερο χρέος αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη, που είναι η πιο προβληματική χώρα, που είναι σε πρόγραμμα διάσωσης ακόμη και θα είναι για πάρα πολλά χρόνια, άσχετα με δεν μας δίνουν λεφτά. Μέχρι το 2060 θα πηγαίνουμε χέρι-χέρι με τους δανειστές μας. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα τα οποία εμποδίζουν τις επενδύσεις για να έρθουν κεφάλαια, να ανοίξουν δουλειές, υγιείς θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και να χρηματοδοτηθεί το κράτος μέσα από μια λογική φορολογία, να μεγαλώσει το ΕΠ, να μεγαλώσει η ΠΙΤΑ και να μπορέσουμε να γίνουμε ένα κανονικό κράτος. Δεν είμαστε κανονικό κράτος αυτή τη στιγμή. Τώρα είσαι προβοκάτορ, γιατί έχουμε βγει από τα μνημόνια και εσύ μας λες ότι μέχρι το 2060 θα συζητάμε με την Τρόικα. Αφού έχουμε βγει από τα μνημόνια. Το 2015, για να σταματήσει αυτή θεωρώ μεγάλη ανοησία, αυτή την τοξικότητα της λέξης μνημόνιο, μεγάλη ανοησία, τη χρησιμοποίησαν βεβαίως εντέχνως οι σημερινοί κυβερνώντες όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Το 2015 λίγοι μήνες απέμεναν για να τελειώσει το δεύτερο μνημόνιο και να μην χρειαστούμε πάλι λεφτά. Ήρθε όμως η περήφανη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου, τα κάναμε θάλασσα, προκλήθηκε ένα κόστος εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, γιατί δεν είναι ο άλλος, μα δεν φορτώθηκε λέει χρέος, λένε πολλοί. Φορτώθηκε με ένα πολύ μικρό κομμάτι χρέους, αλλά το ότι έχασαν 40 δισεκατομμύρια από την αξία τους οι τράπεζες, το ότι έφυγαν λόγω αυτού του κλίματος 40 δισεκατομμύρια από το τραπεζικό σύστημα, από τις καταθέσεις. Επιβλήθηκαν μέτρα 14,5 δις που δεν θα επιβάλλονταν. Και επίσης επιστρέψαμε πίσω 11 δισεκατομμύρια του ανοίγματος χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ναι, και δεν κέρδισε ΑΕΠ 34 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2018 η ελληνική οικονομία. Αυτά είναι ζημιά. Τα έχει πει ο ίδιος ο τέος αρχιλογιστής του Euro Working Group, ο κύριος Τόμας Βίζερ, ότι είναι συντηρητική εκτίμηση να μιλάμε για κόστος αυτής της περιπέτειας γύρω στα 200 δισεκατομμύρια. Δηλαδή ουσιαστικά θεωρούν ότι είναι μεγαλύτερο το κόστος, το οποίο θα επιμεριστεί τις επόμενες δεκαετίες. Λοιπόν, για να τελειώσουν τα παραμύθια. Το 2015 μπήκαμε στο τρίτο μνημόνιο εξαιτίας της σημερινής κυβέρνησης και τελείωσε το τριετές αυτό πρόγραμμα στις 21 Αυγούστου, γιατί πολύ απλά οι ξένοι μας είπαν δεν υπάρχουν άλλα λεφτά από τους λαούς μας για να σας δώσουμε. Έχετε ένα μαξιλάρι, κάντε σωστά τα πράγματα, να βγείτε σε 2 χρόνια στις αγορές με ψηλά το κεφάλι και να δανείζεστε με χαμηλά επιτόκια. Αυτή είναι η αλήθεια και τα υπόλοιπα περί τέλους των μνημονίων και όλη αυτή η προπαγάνδα αυτού του τύπου που ξέρουμε ότι κάνει η κυβέρνηση, αυτά είναι για τα μικρά παιδιά και για τους αφαιρείς. Συμφωνώ, να πω ότι δεν συμφωνώ. Συμφωνώ. Λοιπόν, Λουκά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Χρήστο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.